άνθρωποι στην περιοχή μας και στον τόπο. Εμείς ξεκινήσαμε εδώ και αρκετούς μήνες με έναν άνθρωπο εδώ να συζητάμε όχι πώς θα δείξουμε μια φωτογραφία. Φωτογραφίες μπορούμε να δούμε παντού. Υπάρχουν στο διαδίκτυο, υπάρχουν σε βιβλία, υπάρχουν σε άλμπουμ. Το θέμα μας ήταν να δείξουμε μέσα από τις φωτογραφίες, μέσα από την απεικόνηση, μέσα από την εικόνα, την ψυχή κάποιων ανθρώπων. Να δείξουμε ότι υπάρχουν, ότι γίνονται, ότι όταν θέλεις, όταν αγαπάς κάτι πολύ, όταν το βλέπεις, όχι απλά το κοιτάς, αλλά το βλέπεις. Έχεις κάποιες στιγμές τις οποίες θέλεις να τις δώσεις, αυτό που βλέπεις εσύ δεν το δει και ο άλλος. Ένας άνθρωπος λοιπόν εδώ, μήνες τώρα πίσω, βλέπαμε ότι κάτι βλέπει παραπάνω σε αυτόν τον τόπο. Και όχι μόνο, αλλά κοιτάξτε, εμείς είμαστε και λίγο τοπικιστές, τον τόπο μας κοιτάγαμε πρώτα, λίγο τη σκάλα μας, λίγο το βουνό μας, τη θάλασσα, τον πύργο, πάνω από όλο πύργος. Εντάξει, όλα είναι υπέροχα, καταπληκτικά, αλλά είναι ο τόπος της καρδιάς μας, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και έτσι αρχίσαμε να συζητάμε πώς θα βγει όλο αυτό προς τα έξω, γιατί βλέπαμε ότι κάτι διαφορετικό. Στον αγαπημένο του πύργο της πόλης, στο Κεμέρ Μπουργκάς. Κάπως έτσι χρησιμοποιεί και ο περιπατητής Σερέτης που σε μιλά τώρα αυτούς τους δρόμους. Είναι η διέξοδο του. Για να ξεφύγει, για να ξεκινήσει την πορεία του, τη ρότα και να συλλέξει τις δικές του στιγμές. Ευχαριστώ.